Ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Κώστας Τζέλας, υπογραμμίζει ότι με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, οι αγρότες διεκδικούν να απαλλαγούν για τα 2.500 ευρώ ως έκπτωση από το σύνολο των φόρων, να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου 55% και να καταργηθεί η διάταξη του νόμου που προβλέπει τη φορολόγηση των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων. Θεωρώ ότι είναι μια αδικία και πρέπει η κυβέρνηση να το δει αυτό. Όταν μια τάξη ανθρώπων, και ειδικά όταν μιλάμε για τους αγρότες και όταν μιλάμε για αγροτική ανάπτυξη, και όταν λέμε ότι εκεί πάνω πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας, σίγουρα θα πρέπει αυτό να το δουν θετικά και νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο μπορούν να το κάνουν και εξάλλου το δικαιούμαστε, να σας πω την αλήθεια. Και όσο υπομονή και να δείχνουμε, έτσι, κάποια στιγμή ο κόσμος όταν θα πάει να κάνει τη φορολογική του δήλωση και θα δει ότι έρχονται να πληρώσει κάποια χρήματα που δεν έχει, τότε θα υπάρξει, δηλαδή θα πρέπει να επιλέξει ή να πληρώσει την εφορία ή να καλλιεργήσει. Καταλαβαίνει πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα δίλημα τεράστιο. Mm-hmm. Άρα θεωρούμε ότι πρέπει, γιατί είναι πολύ δίκαιο το αίτημά μας και το κάνουμε άσχετα αν ζητάμε εμείς το αφορολόγητο μέχρι 20.000 κτλ. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα. Ένα άμεσο μέτρο λοιπόν είναι αυτό. Απαλλαγή για τις πρώτες 2.500 ευρώ το φόρο.